Με το καινούριο μου καπέλο. Αλήθεια, ντρέπομαι που εμφανίζομαι σε αυτή την κατάσταση. Δεν πειράζει όμως. Με βλέπετε? Έτσι ξύπνησα. Και δεν είπα καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι του Αγίου Νικολάου, είμαι σε αυτή την κατάσταση ακόμα με πιτζάμες, χάλια, μαύρα, απέσια. Αλλά πάω να φτιαχτώ, γιατί θα πάω βόλτα να κάνω ψώνια για τους εορταζόμενους. Και σήμερα το βράδυ, επιπλέον, έχουμε πάρτι. Καλός μας φίλος μας κάλεσε να γιορτάσουμε για τη γιορτή του. Να χαρούμε με τη χαρά του. Έτσι λοιπόν, πάω να πάρω δώρο, μαζί θα πάμε, αλλά παράλληλα θα είμαι και μόνη μου, που αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Πόσο μ' αρέσει να ψωνίζω μόνη μου στα μαγαζιά, να κάνω βόλτες στις βιτρίνες, ακόμα και ας μην ψωνίζω, να κοιτάω και να πίνω τον καφέ μου. Θα πάω όμως να πάρω ένα δώρο και μετά θα έρθω σπίτι, θα κάνω τα διάφορά μου και το βράδυ θα έρθει η μανούλα να κρατήσει τα παιδάκια για να βγούμε βόλτα. Πάω να ντυθώ και έρχομαι. Για κάτσε. Παίρνω τον κολλητό μου, αν θέλει να έρθει και αυτός για καφέ. Μου το έκλεισε. Τον ξαναπάρω. Ξανάκλεισε. Το πληρώσω πολύ ακριβά. Και ενώ είμαι έτοιμη να φύγω και λέω, δεν βάζω λίγο κραγιόν ακόμα. Κοιτάξτε τι ανακάλυψα. Τα παιδάκια μου, τα καμάρια μου, δέστε εδώ κατάσταση. Ωραίο. Όλο το κραγιόν είναι κολλημένο στο καπάκι. Γιατί τα ανοίξανε να βάλουνε και μετά, τσεκ, το καπακώσανε. Τι να το κάνω εγώ αυτό εδώ τώρα. Βάλω. Πώς να βάλω. Πάει και αυτό. Πήγαμε, ξεκινήσαμε για τη βόλτα μας. Εν τω μεταξύ βέβαια ο άντρας μου με έχει πάρει τηλέφωνο, μου έχει πει να κάνω 10 δουλειές. Αλλά δεν θα μου χαλάσει το κέφι. Όχι, εγώ θα πάω. Για μια ακόμη φορά γίνεται ο χαμός. Μα πού πάνε όλοι πρωί-πρωί ρε παιδιά. Αρνούμε να τα αφήσω σε πάρκινγκ, θα βρω. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπετε να σας πω κοντά σε ποια νου μανούλα πάρκαρα, αλλά όλοι καταλαβαίνετε, πάω να πάρω κάτι να πιω, να έρθω σε ζεν κατάσταση και να πάω για ψώνια. Γεια σας, καλημέρα. Ένα τσάι τι λάτε, μεγάλα αμυγδάλου, γκράντε. Πήρα το δωράκι μου, τον καφέ μου, το τσάι μου. Έκανα μια βόλτα εδώ στο μαγαζιά, δεν ψώνισα τίποτα, είμαι μια κυρία. Και θα σκεφτώ, δεν ξέρω. Μετά από πραγματικά όρημη σκέψη, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα, δεν είναι κάτι απλό που λύνεται έτσι εύκολα, αποφάσισα να μην πάω κομμωτήριο και να πάω σπίτι που έχω χρόνο ακόμα, να λουστώ, να φτιαχτώ και να φτιάξω μόνη μου τα μαλλιά μου. Αυτό ήταν μια απόφαση πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε όλοι, και είναι αποφάσεις ζωής αυτές. Έκτακτη
επικαιρότητα πάω στο φίλο μου, στον κολλητό μου, που έπαιρνε το πρωί και δεν μου το σήκωνε. Έφτιαχνε μια βιτρίνα σε ένα μαγαζί και μου είπε να πάω να τη δω. Έφαγα και ένα μελομακάρονο. Είναι η δίαιτα έτσι. Μου έχει πει ο διαιτολόγος. Κάθε μέρα ένα μελομακάρονο τουλάχιστον για να κρατηθώ. Έφτασα στο μαγαζί που έχει φτιάξει τη βιτρίνα ο φίλος μου ο Χρήστος και έχω τρελαθεί. Κάτσε να δει. Είναι πολύ ωραία. Ανάτος. Χρήστο! Χρήστο! Καλησπέρα! Καλημέρα! Πολύ ωραία, Χρήστο, και του χρόνου. Σ' αρέσει, αγγελικάρα μου. Πολύ ωραία, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά! Βρήκα καπελάρες. Λοιπόν, καθίστε να δείτε. Number one. Εκεί τα μαγεία που κάνει τώρα, κοίτα. Κάνει αυτάκια. Αυτό το πήρα. Πολύ ωραίο. Με το καινούριο μου καπέλο. Με το καινούριο μου πλέον καπέλο θα σας δείξω τι καπάρωσα για τα κορίτσια. Θα τρελαθούμε. Μία θα είναι αυτή, με τη μίνι, και μία θα είναι, μάλλον αυτή. Σχεδόν έτοιμη για αποχώρηση, σχεδόν. Ο άντρας μου περιμένει να ετοιμαστεί, τα κορίτσια κοιμηθήκαν, περιμένω τη μαμά μου και φύγαμε για βόλτα. Είμαστε έτοιμοι, φεύγουμε. Ο άντρας μου δεν θέλει να τον δείτε, Πυλάκο μου θέλεις. Όχι. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε, θα τα πούμε και από εκεί, ε. Πυλάκο, θες να μιλήσεις τώρα. Ε, όχι. Φτάνουμε στο πάρτι. Τέλειωσε η νυχτερινή έξοδος. Μιλάκο μου, περίμενε, γιατί παίρνω ένα αυτοκίνητα. Γυρίζουμε σπίτι μας. Εν τέλει. Καληνύχτα. Καλή ξεκούραση. Πες τρεις φορές το φινιάφρο που λες. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο πάλι.